Να καλημερίσουμε την υποψήφια βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εκλέχτηκε στην προηγούμενη αναμέτρηση της 21ης Μαΐου και είναι και πάλι υποψήφια σε αυτήν της 25ης Ιουνίου, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, τη Λιάννα Κανέλη. Λιάννα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Νίκο, στην Αλφα Αθήνας, για να μην μπερδευτούμε. Αλφα Αθήνας, Αλφα Αθήνας, σταθερά. Γιατί έχει κομπή αντική σε κομματάκια. Ναι, ναι, σωστό. Αλφα Αθήνας, σταθερά. Όπου έκανες και δυνατή πρωτιά στις 21 Μαΐου. Να είναι τώρα καλά ο λαός της Αθήνας. Σωστά. Που με κρατάει 23 χρόνια σε αυτή τη θέση. Σωστά. Σωστά. Και σε κρατάει με πολύ υψηλές επιδόσεις. Λοιπόν, έρχομαι στα θέματα της ημέρας για να ζητήσω τα σχόλιά σου. Και θα ξεκινήσω βέβαια από αυτό το ναυάγιο, από αυτή τη μεγάλη τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου. Θέλω να ζητήσω τα σχόλιά σου και τα δημοσιογραφικά και τα πολιτικά και κυρίως θέλω να σταθείς στην μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας και να μας πεις ποιες ενστάσεις τυχόν έχεις. Κοίταξε δεις Νίκο, η μεταναστευτική πολιτική, για να αρχίσουμε από την ουσία, το έγραψα το Σαββατοκύριακο στο Ριζοσπάστη, όταν μια τραγωδία γίνεται μελό, κάτι δεν πάει καλά και δείχνει και μια τοποθέτηση. Ξέρεις τι, ενώ έχεις μια έκκληση συναισθημάτων, αναπόφευκτο σε ένα βαθμό, αλλά η συνέχιση επί αυτών δεν επιτρέπει καθαρή κρίση. Η αναζήτημα, το οποίο πρώτα απ' όλα είναι διεθνές, μετά είναι ευρωπαϊκό και μετά καταλήγει να είναι και βεβαίως δικό μας θέμα. Και λέω γιατί είναι ένα κομμάτι πολιτικής που ταλανίζει αυτή τη στιγμή ολόκληρη την Υδρόγειο. Μιλάει για 110 εκατομμύρια εκτοπισμένους μέσα στη χρονιά ο ΙΕ. Μιλάμε για ένα σύλληπτο νούμερο. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. 110 εκατομμύρια πρόσφυγες. Μιλάμε τώρα για το ευρωπαϊκό ζήτημα. Το ευρωπαϊκό ζήτημα είναι μια ολότελα λανθασμένη πολιτική. Ολότελα λανθασμένη πολιτική. Η οποία είναι πολιτική δεκαετιών και τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει μια τραγωδία από μόνη της. Είναι μια διαδικασία εκμετάλλευσης από τη μία μεριά και αποκλεισμού από την άλλη. Κλείνουμε τα σύνορα όσο μπορούμε, βάζουμε εμπόδια στη μετακίνηση των πληθυσμών, κυρίως από την Αφρική και από την Ασία, από τον παράδεισο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια ώρα κάνουμε επιλογή χεριών. Την έκανε η Γερμανία πολύ πρόσφατα. Κάνει επιλογή χεριών εργατικών, γιατί τις λείπουνε. 300.000 λείπουν στη Γερμανία, 150.000 λείπουν στην Ελλάδα, αρχίζουν και λείπουν εργατικά χέρια. Συνδυασμός πολιτικής, ταξικής πολιτικής και του καπιταλισμού, έτσι όπως θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο. Το ειδικό πλαίσιο είναι η γεωγραφική μας θέση, ο τρόπος με τον οποίο είμαστε τοποθετημένοι και στην ιστορία και στη Μεσόγειο. Είμαστε το πέρασμα. Έχει ακολουθηθεί ολότελα λάθος πολιτική. Το Δουβλίνο, που εμποδίζει την επιστροφή των ανθρώπων και την πρόθεσή τους ταυτόχρονα εκεί που θέλουν, είναι μια τραγωδία. Όλες οι βελτιώσεις του κατέληξαν να το κάνουν χειρότερο. Η σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, έχει συρρυκνωθεί. Και συρρυκνώνει το λένε και περισσότερο. Αυτό συνέβη και στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στενότερη από αυτή του ΟΗΕ. Άρα γινόμαστε ένας περίκλειστος τόπος που θέλουμε να επιλέγουμε ποιους θα βάλουμε, πότε θα βάλουμε, πότε θα τους βάλουμε και κάτω από ποιες συνθήκες. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος γεννάει πρόσφυγες. Εκ των πραγμάτων θα έρθουν πρόσφυγες εδώ. Όσο και να κλείσεις τα σύνορα, θα έρθουν με οποιοδήποτε τρόπο. Μια θύμηση πίσω στη Σμύρνη και νομίζω ότι μας κάνει να το κατανοήσουμε. Σε εμάς. Τι είπα να πει, μπαίνω στο καράβι όταν ο τόπος φλέγεται γύρω-γύρω. Πώς τη βάζουμε. Οι άνθρωποι που έχουν περιγράψει αυτά που περιγράφουν, ακόμα και αυτοί που βγήκαν τώρα, είναι συνώνυμο της φρίκης και της εξόδου. Δεν έρχεται κανένας να σου πάρει το σπίτι και να σου φάει τη ζωή και να σε δολοφονήσει. Έρχεται για να σώσει τη δικιά του τη ζωή, ενδεχομένως το δικό του το παιδί και το δικό του το σπίτι. Θα έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να έρχονται οι άνθρωποι αυτοί όταν πια φτάσουν στο όριο της απελπισίας. Αλλιώς ο βασικότερος τρόπος είναι να μην δημιουργούνται εκείνες τις συνθήκες που φτιάχνουν πρόσφυγες και έρχονται εδώ. Και έπρεπε να διατηρούνται συνθήκες ασύλου τέτοιες που να είναι πραγματικά επιλεγμένες, πραγματικά σωστές και κυρίως ανθρώπινες. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η θάλασσα είναι αυτό που συνδέει όλη τη Μεσόγειο. Το ξέρεις και εσύ και εγώ από τότε που υπάρχει ο κόσμος. Είναι κοιτίδα πολιτισμού. Τώρα καταλήγει να είναι ένα νεκροταφείο.
Ακούω. Τη μία ότι πήγε το ένα το καράβι, την άλλη ότι πήγε το άλλο καράβι, ότι διώξαν το εμπορικό, ότι πήγε το λιμενικό, ότι πέταξε σκηνή, ότι κόπηκε το σκηνή, ότι μπατάρισε το πλοίο. Το μπατάρισε το πλοίο ήταν το μόνο μοιραίο και προδιαγεγραμμένο. Ένα σαπιοκάραβο με 6.000 το κεφάλι. Κάτσε και σκέψου μόνο και εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε πόσο κάνει μια κρουαζιέρα για να πας στα ελληνικά νησιά. Με ένα πολυτελές πλοίο. Είναι τρομερό. Με 6.000 κάνει την εβδομάδα. Δεν είστε κανένα με συνθήκες κρουαζιέρας. Απ' την άλλη μεριά ακούς πως έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα και αγοράζουν σπίτια και παίρνουν μια βίζα και ζουν μια χαρά. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 11 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες που έφυγαν χερσαία από τη χώρα τους και πήγανε και σκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη. Μερικοί από αυτούς έχουν έρθει και εδώ με διαφορετικές συνθήκες, πιο προνομιακές. Πόλεμος είναι και εκεί. Αλλά επειδή ο πόλεμος αυτός είναι δικός μας, το δικό μας έδαφος, είναι αλλιώς η αντιμετώπιση των προσφύγων. Και πάρε και χαρτιά και πάρε και δουλειά και πάρε και τούτο και πάρε και εκείνο. Και εκεί αρχίζεις και σκέφτεσαι πόσο ανθρώπινο, πόσο δημοκρατικό και πόσο σωστό είναι να κάνεις επιλογή. Και τι διαφορά έχει ο φτωχός πρόσφυγας από τον πλούσιο πρόσφυγα. Την ίδια που έχει και κάποιος την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση στο νεκροταφείο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση στο νοσοκομείο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση στο πλοίο, μόνο που εδώ δεν είναι τιτανικός. Είναι τιτανικός κατασκευασμένος μέσα σε ένα σαπιοκάραβο. Έβλεπα το εσωτερικό του πλοίου και το που είχαν τους ανθρώπους στα ψυγεία, ανάμεσα στις ψαροκασέλες, χωρίς αέρα, 50 ανθρώπους σε 25 τετραγωνικά και δεν νομίζω ότι η κόλαση του Δάντες, οποιοδήποτε κύκλο της, είναι χειρότερη από αυτό. Σωστά. Η πολιτική δική μας είναι να καταργηθούν οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο δίπλα μας και από εκεί είμαστε οι μόνοι δίωδος να περάσουν από τις θάλασσές μας. Να διατηρηθούν οι διμερείς σχέσεις που έχουμε και με την Ιταλία και με την Τουρκία, να περάσουμε σε άλλου τύπου συμφωνίες και να δημιουργηθούν με την εποπτεία του ΟΗΕ και της ΥΠΑ της Αρμοστίας τα κέντρα στα οποία η βίζα θα παίρνεται επί τόπου πριν έρθουν οι άνθρωποι εδώ και να έρχονται με ανθρώπινες συνθήκες για να πηγαίνουν σε συγκεκριμένους προορισμούς που θέλουν. Άλλοι να ενωθούν με τις οικογένειές τους, άλλοι γιατί έχουν βρει δουλειά και πάει λέγοντας. Μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις και μία ενσωμάτωση. Και μία αντίληψη ότι ελέγχεις με την ορθή του όρου έννοια, δημοκρατικά και απλά, πώς είναι. Ξέρεις, καμιά φορά ακούω για το φράχτη, για τον Εύρο. Ο φράχτης και ο Εύρος που μπορεί να γίνει για τη λαθρομετανάστευση έχει απάνω περάσματα. Έχει περάσματα για τα φορτηγά, έχει περάσματα για τα προϊόντα, έχει περάσματα για χίλια δυο άλλα πράγματα. Επειδή έχω ταξιδέψει ως μπισκότο για την Ρουάντα, ως μπισκότο, με στρατιωτικό αεροπλάνο της Γερμανίας, ως μπισκότο. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι να φτάνεις κάπου που δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα όμως. Και έχω ζήσει υποσυνθήκες, old reporter βεβαίως έτσι, έχω ζήσει υποσυνθήκες προσφυγιάς σε ένα μέρος που οι άνθρωποι πεθαίνανε 1.000 την ημέρα, 2.000 την ημέρα, 3.000 την ημέρα και τους μέτραγα στα πεζοδρόμια, ανάμεσα στα οποία παιδιά, με τις αρρώσεις και με τα 1.000. Και ξέρω πώς είναι. Ξέρω πώς είναι, το έχω δει. Δεν του χωράει ο νους του ανθρώπου. Και το χειρότερο απ' όλα, μπες στη θέση ενός Σύρου, ενός Λίβιου, ενός κατοίκου του Μάλι, ενός κατοίκου της Σομαλίας, που βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, με τις οβίδες πάνω από το κεφάλι του. Και έπειτα ακούω τη Frontex. Ψάχνουμε εικόνες, ψάχνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα. Έχουμε χωρίσει τη φύλαξη των θαλασσίων μας συνόρων σε ένα υπερεθνικό σύνολο που λέγεται Frontex. Έχουμε drones σήμερα με τα οποία γίνεται πόλεμος και πάει το drone και βρίσκει το τάγκ και το χτυπάει. Είτε το drone είναι τουρκικής κατασκευής, είτε είναι κινέζικης κατασκευής, είτε είναι ρώσικης κατασκευής. Πάει και χτυπάει και Ρώσους και Ουκρανούς και όποιους θέλει. Έχουμε drones που παρακολουθούν τις διαδηλώσεις από πάνω και ξέρουν που θα πάει η διαδήλωση και που θα πέσει το νερό από την υδροφόρο ή το καπνογόνο. Δεν έχουμε drones που να ξέρουμε πότε φεύγει πιο καράβι με πόσους ανθρώπους απάνω αν κλειδονίζεται. Θα πεθάνω δηλαδή. Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Δεν έχουμε drone που μπορεί να σου επιτρέψει να παρακολουθήσεις και να φύγει ο εφιάλτης από τη ζωή των ανθρώπων. Τώρα δεν θέλω... έχουμε, δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται οι μετακινήσεις των πληθυσμών. Αλλά απλώς όταν τα drone τα έχει εξουσία στα χέρια της, τα χρησιμοποιεί εκεί που τη συμφέρει. Θέλω και ένα σχόλιο σου, Λιάνα, όσο πιο σύντομα γίνεται, για το άλλο θέμα που επί 10 μέρες τώρα είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μιλώ για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας και για τις αλληλοκαταγγελίες ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, να δεις, εγώ ήμουν ένα πληρωματικό μέλος, ήταν ο Δελής κεντρικό μέλος, στην Επιτροπή που είχε γίνει για τη Θράκη. Τα προβλήματα της Θράκης μέσα στη Βουλή
ξεδιπλώθηκαν. Ανέβηκαν φορείς, κατέβηκαν φορείς, πήγαν άνθρωποι επιτόπου, ήρθαν όλοι παράγοντες κτλ. Ότι είναι μια περιοχή εγκαταλειμμένη περισσότερο από όσο θα φανταζόταν κανείς, είναι πραγματικότητα. Ότι είναι μια παραδεισένια περιοχή στη χώρα και πλούσια και σε εδάφη και σε... Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι ένα τελευταίο καταφύγιο μιας διεθνούς συνθήκης και δεν είναι κάτι που αλλάζει από την μέρα στην άλλη, ούτε και τα αναθεωρητικά σχέδια της Άγκυρας, ούτε ο τρόπος με τον οποίο έχουν γίνει οι αλλαγές μέσα στα Βαλκάνια. Το να ανοίξει κάποιος ένα τέτοιο θέμα σε επίπεδο τουρκική μουσουλμανική μειονότητα σε ό,τι αφορά τους αυτοπροσδιορισμούς, νομίζω ότι είναι εκ των πραγμάτων παρελκυστικό. Ούτε τα προβλήματα της Θράκης λύνει καθόλου. Ανοίγει ένα κύκλο συζητήσεων σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Με βάση τη Λοζάνη είναι μουσουλμάνοι οι κάτοικοι. Το επίπεδο της ατομικής συνείδησης μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό. Έχει επιτευχθεί ένας βαθμός εξισορροπητικός συμβίωσης εκεί. Το να του υποδαβλήσει κάποιος σε μια ιστορία. Το τουρκικό προξενείο, μια πολύ παλιά άθλια αμαρτία του ελληνικού κράτους, η οποία παίζει το ρόλο της και ο ρόλος αυτός ήταν πάντα σκοτεινός. Όταν όμως αναζητά κανείς σκοτεινούς ρόλους σε συγκρουόμενες αστικές τάξεις που συνορεύουν εντός του ΝΑΤΟ, πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πολλοί άλλοι τρόποι, που μπορεί να μην είναι το προξενείο και να φαίνονται. Απλώς το προξενείο φαίνεται. Η σκοτεινή πολιτική δεν χρειάζεται προξενία για να τα κάνει. Από την ώρα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, ορκίστηκα όπως και οι υπόλοιποι. Οι μουσουλμάνοι βουλευτές ορκίστηκαν στο Κοράνι, εμείς ορκιστήκαμε στη δικιά μας Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο. Εντάξει. Η συζήτηση αυτή σε επίπεδο υποψηφίων έχει περισσότερα σκοτεινά από ότι έχει το κόμμα Νίκη. Έχει περισσότερες ατασταλίες ηθικού τύπου ή πολιτικού τύπου από ό,τι έχει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Από το ποιος ορκίζεται και πού ορκίζεται και πώς ορκίζεται. Και ποιος σου λέει ότι κάποιος θα ορκιστεί και θα είναι πιστός σε τούτο και σε εκείνο και σε τάλλο και τι με είναι επομένη που θα ορκιστεί. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί από επίορκους. Άρα λοιπόν δεν πάμε στον όρκο. Πάμε στην πολιτική που εφαρμόζεται. Και η πολιτική που εφαρμόζεται στη Θράκη είναι το λιγότερο απρόσεκτη από όλους. Ευχαριστώ θερμά, Λιάννα Κανέλη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και καλό μυαλό στην ψήφο. Και καλή επιτυχία την Κυριακή. Αν κάποιος δεν βάλει μυαλό στην ψήφο και δεν βάλει και καρδιά, θα καταλήξει κοψοχέρις με μαθηματική ακρίβεια. Ευχαριστούμε, Λιάννα. Καλημέρα. Καλημέρα.